ομιλητής είναι ο κύριος Κεφαλογιάννης. Όπου δεν λειτουργεί ελεύθερη αγορά, δημιουργείται μια μαύρη αγορά εργασίας. Και πώς να μην δημιουργηθεί μια μαύρη αγορά εργασίας στην Ελλάδα, όταν έχουμε, με βάση τα τελευταία στοιχεία, 24,5% ανεργία, 49,5% στους νέους ανθρώπους, όταν έχουμε ελαστικές μορφές εργασίας 60%, 60% κυρία Πρόεδρε, δηλαδή από τη γενιά των 700 που κάποτε κατηγορήθηκε η ελληνική κυβέρνηση, έχουμε κατέβει στη γενιά των 300 ευρώ, όταν έχουμε ισοζύγιο μισθωτής εργασίας για τον Νοέμβριο μειωμένο κατά 37.000, δηλαδή 2% της ανεργίας ετησίως, πώς να μην δημιουργείται μια μαύρη αγορά εργασίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, βεβαίως εμείς λέμε ναι στο κοινωνικό μοντέλο. Λέμε ναι σε αυτά που πρέπει να ισχύουν για την Ελλάδα όπως ισχύουν με βάση τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οι Έλληνες και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να κάνει την πολιτική της για να δημιουργήσει ανάπτυξη και ευημερία στο λαό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ολοκληρωθεί ούτως ώστε να έχει κονδύλια για να μπορεί να καλύπτει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την Ελλάδα που είναι ο πιο ασθενής κρίκος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε.